Είπατε πριν ότι η Γερμανία είναι κατά κάποιο τρόπο κυρίαρχη. Γιατί είναι? Διότι με την εισαγωγή του ευρώ, το χάσμα ανάμεσα στις πιο αναπτυγμένες χώρες, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστρία και τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, διευρύνθηκε δυστυχώς. Υπάρχει μία τάση σήμερα στην Ευρώπη, η ανταγωνιστικότητα να ταυτίζεται με τη μείωση του εργατικού κόστους. Κακά τα ψέματα. Η ανταγωνιστικότητα να ταυτίζεται με τη μείωση του εργατικού κόστους. Κακά τα ψέματα. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, επειδή μου θέσατε την ερώτηση και προσωπικά, έχω μια θέση ευθύνης και είμαι αντιμέτωπη και με την αγανάκτηση, την αγωνία χιλιάδων ανθρώπων που βλέπουν το βιωτικό τους επίπεδο να γυρίσει στη δεκαετία του 20 και του 30, δηλαδή 40 χρόνια πριν, στις αρχές του 20ου αιώνα. Δεκαετία του 20 και του 30, δηλαδή 40 χρόνια πριν, στις αρχές του 20ου αιώνα. Πώς τον λέγανε έναν πολιτικό που πριν τις εκλογές έκανε καμπάνια λέγοντας όχι άλλους φόρους? Σαμαράς, πώς λεγότανε? Παπαδιαμάντης. Κωστής Παλαμάς. Βυζινός. Παπαντονίου Θεοτοκάς. Τραγέλαφος. Αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, επειδή μου θέσατε την ερώτηση και προσωπικά, έχω μια θέση ευθύνης και είμαι αντιμέτωπη και με την αγανάκτηση, την αγωνία χιλιάδων ανθρώπων που βλέπουν το βιωτικό τους επίπεδο να γυρίσει στη δεκαετία του 20 και του 30, δηλαδή 40 χρόνια πριν, στις αρχές του 20ου αιώνα. Δεκαετία του 20 και του 30, δηλαδή 40 χρόνια πριν, στις αρχές του 20ου αιώνα. Κωστής Παλαμάς. Βυζινός. Παπαντονίου Θεοτοκάς. Τραγέλαφος. Ο κύριος Θόδωρος Μαργαρίτης, τέλεχος της ΔΙΜΑΡ, ήταν σε εκπομπή και απέναντι του Γιώργου Παπαδάκη και απέναντι έχει πολίτες, φέρνει και έναν πολίτη κάθε μέρα, ήταν ένας πολίτης και ένας πολίτης τη σήμερον ημέρα. Πώς λειτουργεί απέναντι σε κάποιον που βοηθάει, στηρίζει την συγκεκριμένη κυβέρνηση? Κάνει κάποιες ερωτήσεις με ένα ύφος, καταλαβαίνει ο καθένας με τι ύφος μπορεί να κάνει κάποιος τις ερωτήσεις. Να ακούσουμε λίγο, γιατί τον ενόχλησε κάτι τον κύριο Μαργαρίτη. Ο κύριος από εδώ είναι της Δημοκρατικής Αριστεράς. Είχε βάλει κόκκινες μπλε γραμμές, τι είχατε βάλει. Και αυτό δεν ψηφίσαμε τα μέτρα. Ποιες, κύριε? Τον προϋπολογισμό το ψηφίσατε? Θα σας απαντήσω. Εάν δεν ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό, αγαπητέ, και δεν τον ψηφίσαν και άλλοι, τώρα θα κάναμε εκλογές. Εκεί θα είχαμε πάει στο χάος και τότε θα είχατε και πρόβλημα με τη χρήση του ρεύματος, διότι φεύγοντας από την Ευρωζώνη θα είχαμε και σοβαρά θέματα που αφορούν τη ΔΕΗ, δηλαδή τη χρήση του ηλεκτρικού, τα φάρμακα, τη βενζίνη, το πετρέλαιο. Με ρωτήσατε αν θα πάρω σήμερα. Ορίστε.
Νομίζω ότι. Εάν εφεύγαμε, θα τα είχαμε. Τώρα, εσύ ρωτάτε. Νομίζω ότι. Επειδή. Δεν έχουν 20 το ρεύμα, κύριε Μαργαρίτη. Επειδή με αυτό το ύφος που με ρωτάτε. Με ρωτάγανε όταν με συνέλαβαν για πρώτη φορά στην αστυνομία. Θα σας πω λοιπόν να αλλάξετε λίγο το ύφος σας. Διότι είναι ύφος ανακριτή. Είναι ύφος ανακριτή. Αυτός έχει ύφος ανακριτή. Αυτός ο πολίτης που λέει με ρωτάτε αν έχω πετρέλαιο εγώ σήμερα να βάλω και μου έχουν κόψει το ρεύμα. Αυτά είπε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Ναι, ήταν λίγο. Το ύφος πιεστικό, σύμφωνα με τα δεδομένα του κυρίου Θόδωρου Μαργαρίτη. Κατά τη γνώμη μου ήταν πολύ χαλαρό το ύφος, πάρα πολύ χαλαρό, έως ξενέρωτο, έως απελπιστικά ξενέρωτο και ευγενικό. Παρ' όλα αυτά ενοχλήθηκε ο προερχόμενος από την Δημοκρατική Αριστερά, γιατί το ύφος αυτό του θύμισε παλιά χρόνια, έτσι ακριβώς ρώταγαν οι ασφαλίτες παλιά. Με τέτοιο ακριβώς ύφος ρώταγαν, αλλιώς τα ξέρουμε από διηγήσεις. Αλλά ας ακούσουμε και την εξέλιξη της κουβέντας, γιατί αποκαλύφθηκε και κάτι άλλο. Θα σας πω λοιπόν να αλλάξετε λίγο το ύφος σας, διότι είναι ύφος ανακριτή. Όχι, δεν είναι ανακριτή, είναι απόγνωση. Γιατί όχι, σας περίμενε ο κόσμος. Και ο αστυνομικός όταν με σύλλαβε, με συνέλαβε, με αντιμετώπισε σαν κομμουνιστή, αγαπητή κυρία. Και ο αστυνομικός όταν με σύλλαβε, με συνέλαβε, με αντιμετώπισε σαν κομμουνιστή, αγαπητή κυρία. Σαν κομμουνιστή με αντιμετώπιζε ο αστυνομικός όταν με είχε συλλάβει και ρωτούσε με τον τρόπο που ρωτούσε ο αγανακτισμένος πολίτης. Μια χαρά, μακάρι να ρωτούσαν έτσι οι αστυνομικοί. Αυτά τα πολύ ωραία, αντί να ζητήσει και συγγνώμη, αντί να σκύψει το κεφάλι μπροστά σε αυτόν και στον κάθε πολίτη, βγαίνουν και από πάνω επειδή δεν τους αρέσει το ύφος, επειδή κάνουν ερωτήσεις για το αν είχα πετρέλαιο, δεν έχω πετρέλαιο, πού μας οδηγεί όλο αυτό. Και διάφορα άλλα τέτοια, πολύ ωραίες στιγμές πραγματικά. Δεν είναι μόνο το να στηρίζεις μια κυβέρνηση, αλλά αποκτάς όλο αυτό το κόνσεπτ και το πλαίσιο και τη συμπεριφορά. Τη συμπεριφορά κυρίως, την αυταρχική. Είτε είσαι αριστερός, είτε δεν είσαι αριστερός. Βέβαια, τι αριστερός μπορεί να είναι κάποιος που προέρχεται από την Δημάρ. Το λένε και οι ίδιοι ως ανέκδοτο, φαντάζομαι, τουλάχιστον για τους πολλούς ως ανέκδοτο λειτουργεί. Εάν με ρωτάτε αν μπορεί να ζήσει κάποιος με 586, θα σας πω πολύ δύσκολα. Ναι. Μακάρι όμως να είχαν όλοι οι Έλληνες τα 586. Μακάρι όμως να είχαν όλοι οι Έλληνες τα 586. Καταρχάς δεν μου απαντήσατε για το μισθό των 586 ευρώ. Ναι. Αν πιστεύετε πραγματικά ότι με ένα τέτοιο μισθό μπορεί να ζήσει ένας εργαζόμενος σήμερα. Κοιτάξτε, και με την προοπτική ο μισθός αυτός να μην μεγαλώσει. Να παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Σας θυμίζω ότι πριν ακριβώς από 4 μήνες, θυμάμαι την προεκλογική περίοδο, αλλά και ακόμα μετά, ακόμα και τώρα στη Βουλή, κάποιοι συζητούν ότι τα 586 ευρώ, που είναι πλέον θεσμοθετημένος και νομοθετημένος κατώτατος μισθός, θα πέσει κι άλλο. Και θα πάμε σε κατηγορία μισθών των 200, των 150, βουλγαροποίηση και νεζοποίηση. Αυτό δεν είναι, επικαλούνταν πολιτικοί. Ξέρετε κι εσείς ότι στην αγορά εργασίας ήδη συμβαίνει αυτό. Ήδη συμβαίνει αυτό, παραβιάζεται και ο νέους, αν μου επιτρέπετε, οι οποίοι είναι αυτοί που πλήττονται και περισσότερο από την ανεργία και όταν φτάσουν στο σημείο να βρουν κάποια δουλειά, τα 400 ευρώ είναι πολλά. Έτσι. Τα 400 ευρώ είναι πολλά. Ακούστε, κυρία Κωνσταντακάκη, θα σας πω το εξής. Μακάρι να υπήρχε η δυναμική και η δυνατότητα σε μια οικονομία να δώσουμε και 1500 ευρώ σε κατώτατο νομοθετημένο μισθό. Αυτό όμως ήταν μια αλήθεια την οποία αποκρύβαμε συνεχώς ως πολιτικό σύστημα. Τώρα υπάρχει ένα νέο δεδομένο. Τώρα υπάρχει ένα νέο δεδομένο. Τεστ. Ακούγομαι. Αβάδιστα. Έρχεται και στη γειτονιά μας. Ο άντρας που γάμισε τη μισή Αθήνα και άφησε την άλλη μισή στα κρύα του Λουτρού. Έρχεται στη γειτονιά μας ο πολιτικός του αύριο. Ο διανοούμενος του σήμερα. Καλό στο μαγκοράκι. Κορίτσια, ο Τατσόπουλος. Πληθείτε, βρυθείτε, ξυριστείτε, ετοιμαστείτε, έρχεται ο Τατσόπουλος να σας γαμίσει. Μαζί και γαλοπούλα, γυναίκες του Μαντχάουζεν, γυναίκες της πόλης μας, ο χαράς Ευαγγέλια. Το Σαββατοκύριακο έρχεται ο Πέτρος ο Τατσόπουλος στη γειτονιά μας για να κανονίσει την άλλη μισή Αθήνα. Γυναίκες, κορίτσια και όλα τα τετράποδα, ετοιμαστείτε να ζήσετε στιγμές απέραντης ειδονής. Έρχεται ο Πέτρος να μαρκαλέψει ό,τι απέμεινε. Δεν θα μείνει
Μπρίζα αγάπη. Το παραμύθι ο Πέτρος και ο Λύκος αλλάζει όνομα και γίνεται ο Πέτρος ο Λύκος. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Βάλτε λάδι, έρχεται και βράδυ. Διπλοβάρδιες γαμίσι για να σβήσουνε τα μίση. Όσο νυχτώνει του Πέτρου μεγαλώνει. Στην αγαμία τέλος ο Μέρακλης ο Πέτρος δεν πάει. Στο χωριό σου έρχεται ο Πέτρος που θα φας και φέτος. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Κάνε μας τον κόλο σαν αυλαία, συγγραφέα, συγγραφέα. Το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου, το πουλάκι τσίου. Ακούγομαι, ακούγομαι, τραγούδι. Για κοίτα το πουλάκι, το πετροπουλάκι. Το πετροπουλάκι τσίου, το πετροπουλάκι τσίου, το πετροπουλάκι τσίου. Να κοίτα και κοντούλα, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα προτιμηθούν μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Συντρόφισες, σύντροφοι, ένας-ένας, μη σπρώχνεστε. Συντρόφισες, όλους θα σας γαμίσει. Όπα, όπα, σιγά σιγά, είμαι κι εγώ σύντροφος, συντρόφισες. Όπα, έχω χαρτάκι, συντρόφισες. Το πουλάκι.